του Ματρακούκα, του Θεοφανίδη, με... εκεί δεν μπορούσα να το καταλάβω. Εντάξει, πώς το σκέφτηκε ο Θωμάς, δεν το ξέρουμε. Ένα ποδοσφαιριστή που δεν υπήρχε. Ο Μαρμαγιάννης έπαιξε σε κανένα παιχνίδι. Κοίταξε τον Μαρμαγιάννη, γιατί τον έβαλε μέσα. Τον έβαλε για να τον πάει δεξί μπακ και να βάλει τον Τουρφαντίδη στο κέντρο. Η αλλαγή, ομολογουμένως αυτή, από το αποτέλεσμα φάνηκε ότι δεν βοήθησε. Ναι. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι μετά την έξοδο του Θεοφανίδη η ομάδα. Βέβαια, έχει ακόμα ένα μείον που είχε το Δοξάκη, ήταν η αναγκαστική αλλαγή που έκανε το τερματοφύλακα. Έχασε ακόμη μια επιλογή δηλαδή. Εσύ θα αφηθούν περαστικά στο παιδί. Που είναι καλά, όπως να ενημέρωσες, έτσι. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει από το παιχνίδι που έγινε στον Ευρωκούπη. Ανάμεσα στην τοπική ομάδα και στο Δοξάδο, παρουσία πολύ κόσμο Λαζαρέτζη. Πιστεύω να ευχαριστείτε και στη μετάδοση. Έτσι, ναι, πάρα, πάρα, έτσι. Πάρα πολύ και πολλοί κόσμος και γύρω στο. Δεν ξέρω αν ήταν τραυματίες ή όχι, μπορεί να πηγαίνουν ακόμη στη στήρα και πρέπει να πηγαίνουν. Δεν πιστεύω, εντάξει. Εντάξει. Όχι, γιατί καμιά φορά τους βλέπεις, σου λέει γιατί. Εντάξει, δυστυχώς το τζάμπα ζήπατε. Και καραμπίνες είχαμε, αλλά έτσι για να το πούμε από τώρα. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους, στους παίκτες, στους προπονητές, στο διαιτητικό τρίο. Δηλαδή έτσι, ήταν ιδανικό. Πάρα πολύ καλά η διαιτησία του Κοτσάνη και των βοηθών. Ήταν άριστη και συγχαρητήρια στα παιδιά. Μακάρι τέτοιες διαιτησίες να βλέπουμε στα γήπεδά μας. Και τέτοιες συμπεριφορές. Στην περιφορά του κόσμου ήταν άριστη. Άψογη. Το ποδοσφαιριστών ήταν άψογη στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο τους. Δεν δημιούργησαν το παραμικρό πρόβλημα και νομίζω ότι πήγε καλά η διαιτησία γιατί βοηθήθηκαν από τους ποδοσφαιριστές. Εννοείται. Εννοείται. Το βασικό. Εννοείται. Εδώ βέβαια να πούμε τώρα, είπαμε θα τα λέμε όλα, θα πούμε και τέτοιο. Άστοχη, όχι άστοχη. Να μην πω ας πούμε ανόητη τέτοια, ανόητη με την καλή έννοια του. Δηλαδή, τζάμπα κάρτα πήρε ο Τουρφαντίδης την πρώτη, διαμαρτύρεται, δηλαδή τρώει παίκτης του Ακρίτα κάρτα σωστότατη γιατί έκανε φάουλ. Και στα καλά καθόμενα φαίνεται κάτι είπε στο διαιτητή γιατί πήγε από εκεί και του έβγαλε κάρτα. Τρώει μια κάρτα. Και τρώει μια κάρτα. Όχι, ήταν η πρώτη. Και τρώει μια κάρτα δεύτερη που ήταν κανονικότατη στο 88 και στερεί από την ομάδα σου 7 λεπτά τώρα με τις καθυστερήσεις. Την προσπάθεια να κάνει. Δηλαδή είχε το Δοξάτο, είχε πολλά. Ναι. Βέβαια, ευτυχώς που δεν υπήρχε ο διαχωρισμός των φιλάθλων, γιατί στην αρχή υπήρχε σκέψη, κυρίως όχι από διοίκηση του Ευρωκοπίου. Ναι, όχι από πλευρά τη διοίκηση του Ευρωκοπίου, αλλά από τη αστυνομία ήθελε να ξεχωρίσει τους φιλάθλους του Ακρίτα με το Δοξάτο. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδέχεται να ανέβουν και 200 και 300 φιλάθλοι από το Δοξάτο. Περίπου σε 150 με 170 ήταν αυτοί που ήρθανε, αλλά όλοι μοιραστήκανε. Να πήγαιναν στο πέταλο, να στο πέταλο εκείνα ήταν. Όχι, γιατί. Και στην κερκίδα ήταν η φίλη του Ευρωκοπίου. Αλλά νομίζω ότι καλώς δόθηκαν εξηγήσεις και πολύ καλώς φέρθηκαν όλοι. Και κλείσαν όλα ομαλά χωρίς το παραμικρό. Έτσι, χωρίς το παραμικρό. Μπράβο, μακάρι τέτοια παιχνίδια που είναι ιδιαίτερη σημασία να περνάνε έτσι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο που έχουμε. Γιατί για τελικό επρόκειτο. Και νομίζω Χρήστο για αλφα κατηγορία, τουλάχιστον 17 χρόνια που ασχολούμαστε με αυτά εδώ, στην τελευταία αγωνιστική να κρυφθεί το πρωτάθλημα. Πρώτη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Την πρώτη θέση στην Α1 κατηγορία. Είναι το τελευταίο παιχνίδι. Η ομάδα του Ακρίτα Ευρωκοπίου να πούμε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ακόμα και με ισόπαλο αποτέλεσμα, ενώ η ομάδα του Δοξάτου από την άλλη παίζει για την νίκη και μόνο για την νίκη. Πρέπει να πούμε ότι και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από ό,τι είδαμε και λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είναι φίλοι ανάμεταξύ τους. Οι δύο ομάδες τώρα παρατάσσονται απέναντι από τους φιλάβλους με τους διαιτητές. Να δώσουμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Ακρίτας Ευρωκοπίου λοιπόν θα αγωνιστεί με τους Λαζαρίδη κάτω από τα δοκάρια. Κεσόπουλο, Χατζηγεωργιάδη, Βασιλιάδη, Κατερτζίδη, Οικονομίδη, Βασιλιάδη, Αντώνη, Μουσμουλίδη, Σπυρίδη, Χριστιανίδη και Κιωσέογλου. Βλέπετε λοιπόν πραγματικά μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά έχω να τη ζήσω τουλάχιστον 30 χρόνια εδώ στο Δημοτικό Στάδιο του Ευρωκοπίου από τους φίλους του Ακρίτα, οι οποίοι χειροκροτούν την ομάδα τους. Και από την άλλη βέβαια το ίδιο συγκινητική είναι και η παρουσία των φιλάθλων της ομάδας του Δοξάτου. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ένα όμορφο παιχνίδι, στο οποίο όπως είπαμε ο Ακρίτας παίζει για δύο αποτελέσματα, ακόμα και με το βαθμό της ισοπαλίας στέφεται πρωταθλητής, ενώ από την άλλη η ομάδα του Δοξάτου θέλει την νίκη και μόνο την νίκη, για αυτήν θα παίξει, άλλωστε δεν έχει να χάσει τίποτα.
Αυτό που πρέπει να πούμε βέβαια στον κόσμο είναι ότι ο πρωταβλητής από την πρώτη κατηγορία του νομού της Δράμας δεν θα ανέβει κατηγορία, και αυτό γιατί έχουμε αλλαγές. Και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στο ποδόσφαιρο δεν θα τα καταφέρει. Οι παίκτες του Δοξάτου και πάλι στην επίθεση με τον Ζάχαρη θα προσπαθήσουν. Οι παίκτες του Αγκρίτα δεν καταφέρνει. Ο Σερέτ μέσα στη μεγάλη περιοχή θα γίνει το πλασέ και την τελευταία στιγμή θα απομακρύνει εκεί Σωτήρια ο Κατερτζίδης με το αριστερό. Την μπάλα θα φτάσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα προσπαθήσει εκεί για την κεφαλιά ο Κατερτζίδης. Ο Αποστόλης δεν θα τα καταφέρει έτσι όπως ήθελε. Και ο Ζάχαρης θα προσπαθήσει και θα βρει τον Σερέτη από τα αριστερά. Ο Σερέτης συγκλίνει προς τη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το λάθος, θα πάρει όμως την μπάλα ο Ντίνας. Θα δούμε αυτή την προσπάθεια για την ομάδα του Δοξάτου. Θα απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Ακρίτας αυτό το όμορφο σου του Ιωαννίδη και είναι και στο πρώτο παιχνίδι το play-off ανάμεσα στο Δοξάτου και τον Ακρίτα Νευροκοπή. Να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια. Κεφαλιά εκεί θα μπλοκάρει ωραία ο Παναγιωτό του Οικονομίδη. Αφήσει και θα δώσει πολύ γρήγορα εκεί στον Βασιλιάδη το Μίλτη. Μέσα στην μεγάλη περιοχή για να δούμε αυτή την προσπάθεια του Βασιλιάδη, του Αντώνη, βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα. Την προσπάθεια από τον Θεοφανίδη. Η βαθιά παλιά δεν θα φτάσει ποτέ στον Ιωαννίδη. Θα γίνει τώρα από τον Μουσμουλίδη η βαθιά παλιά για τον Σπυρίδη. Ο Σπυρίδης θα πάρει την μπάλα. Μπάλα δεν βγήκε. Όπως λέει και ο επόπτης, βγήκε ο Παναγιωτόπουλος. Θα γίνει σέντρα από τον Σπυρίδη και ο Ακρίτας θα κερδίσει ένα κόρνερ. Θα φτάσει πάνω στον Ιωαννίδη από τα αριστερά. Αυτός θα προσπαθήσει να μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Ιωαννίδης εκεί κλείνεται. Θα γίνει προσπάθεια, η πολύ ωραία προσπάθεια εκεί από τον επιθετικό της ομάδας του Δοξάτου. Πρέπει να ήταν ο Τζάχαρης, αν δεν κάνω λάθος. Μία ακόμα πολύ καλή ευκαιρία, όχι, ήταν ο Νότας. Μετά από την πολύ ωραία προσπάθεια του Ζάχαρη, ο οποίος μπήκε μέσα στη μεγάλη του Δοξάτου με τον Θεοφανίδη να παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί. Απομακρύνει ο Λαζαρίδης, δίνονται οι φίλοι του Δοξάτου. Του Δοξάτου το οποίο θα πάει και πάλι την μπάλα με τον Πατζαρίδη, βαθιά παλιά, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εδώ έχουμε χέρι. Ο Νότας πήρε την μπάλα με το χέρι και πρέπει να πούμε ότι ο διαιτητής θα μπορούσε να τον δείξει κίτρινη κάρτα. Και τώρα η βαθιά παλιά για τον Σπυρίδη. Ο Σπυρίδης θα βγει απέναντι, αλλά είναι πολύ δεξιά από τον Παναγιωτόπουλο. Ο Σπυρίδης ψάχνει κάποιο σημείο και θα κάνει το σουτ. Θα μπλοκάρει πολύ ωραία εκεί ο Παναγιωτόπουλος. Καλό το σουτ, δεν είχε και άλλες επιλογές ο παίκτης της ομάδας του ακόμα γκολ. Στο χώρο του κέντρου τώρα για τον Ακρίτα η βαθιά παλιά για τον Σπυρίδη, ο οποίος είναι σε θέση offside. Σωστή υπόδειξη του επόπτη. Κάποιοι τραυματισμοί που μπορεί να φέρουν προβλήματα στο μέλλον για ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θα μπλοκάρει την τελευταία στιγμή, αλλά τι έχουμε, έμεσο. Όχι, έχουμε φάουλ. Φάουλ και κάρτα. Έχουμε φάουλ στον τερματοφύλακα του Δοξάτου. Από το Σπυρίδη. Φάουλ, είδαμε τον διαιτητή να βάζει το χέρι του στο τσεπάκι. Και τώρα θα δείξει κίτρινη κάρτα. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο δημοτικό στάδιο του Νευροκοπίου. Ακρίτας κάτω Νευροκοπίου, Φίλιππη Δοξάτου 0-0 και ήδη έχουμε μία δίλεπτη διακοπή. Είχαμε διακοπή και λίγο νωρίτερα. Τους ανθρώπους του Δοξάτου τι θα πρέπει να κάνουν. Πόσα λεπτά διακοπής μπορεί να δικαιολογηθεί σε έναν τραυματισμό διαιτητή, σε έναν τραυματισμό τερματοφύλακα, δεν το γνωρίζω, για να πω την αλήθεια. Τώρα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα έχουμε αλλαγή, ναι. Έχουμε αλλαγή λοιπόν. Ο Καρασάβας θα πάρει τη θέση του Παναγιωτόπουλου στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Σημαντική απώλεια για την ομάδα του Δοξάτου. Είπαμε ότι θα ήταν η τελευταία φάση, αλλά ο διαιτητής ακόμα έχει κάποιες καθυστερήσεις. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια μέσα στην μεγάλη περιοχή και την σέντρα θα γίνει η κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει out. Μία ακόμα καλή στιγμή για την ομάδα του Δοξάτου στο 50. Thank you.
Γρήγορη συνέχεια στο παιχνίδι. Μπαρπαγιάννης από τα δεξιά. Χατζηγεωργιάδης θα πάρει την μπάλα. Χριστιανίδης εκεί αλλάζουν πολύ ωραία. Και Σίδης προσπαθεί. Κάνει τον τάκλιν, μπάλα φτάσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν θα καταφέρει εκεί την τελευταία στιγμή ο Βασιλιάδης να πάρει τη βάση και έχουμε πέναλτι. Ή out. Out. Έχουμε out. Σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Γρήγορη εκτέλεση από τους παίκτες του Δοξάτου. Μένει ο Κεσίδης. Χριστιανίδης θα βγει απέναντι. Θα δούμε, υπάρχει ξαμαρκάρης στους παίκτες. Θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει το σουτ εκεί από τον Σπυρίδη. Δεν θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία η απόκρουση από τον τερματοφύλακα της ομάδας του Δοξάτου. Εκτέλεση του φάουλ από τον Χριστιανίδη. Καθυστέρησε, έχουμε τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Πολύ ωραία η εκτέλεση και απομακρύνει εκεί ο Καρασάβας. Θα βγει και πάλι στην αντεπίθεση ο Ακρίτας για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θα γίνει το λάθος. Το Δοξάτου προσπαθεί και θα πάρει το φάουλ. Φάουλ και κάρτα. Φάουλ και κάρτα θα δείξει ο διαιτητής στο παίκτη του Ακρίτα. Το φάουλ έγινε στον Ζάχαρη. Και θα δει την κίτρινη κάρτα. Ο παίκτης του Ακρίτα, ο Χριστιανίδης, ο οποίος συνομιλεί εκεί με τον παίκτη του Δοξάτου. Όπως είπαμε λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είχαν την ευκαιρία να τα πούν λιγάκι, άλλωστε δεν τους χωρίζει τίποτα έξω από τα γήπεδα. Και τώρα τι έχουμε, κίτρινη κάρτα από τα δεξιά για τον Σπυρίδη. Σπυρίδης θα βγάλει την σέντρα, προσπαθεί εκεί να πάρει την μπάλα ο Ηλιάδης και τι έχουμε. Ο βοηθός δείχνει corner, ο διαιτητής δείχνει out. Βασιλιάδης προσπαθεί να πάρει την μπάλα και θα κερδίσει το foul. Και έχουμε κάρτα, κίτρινη κάρτα. Κίτρινη είναι δεύτερη. Δεύτερη συνέχεια στο παιχνίδι. Να δούμε αυτή την προσπάθεια με το Δοξάτου στο χώρο του κέντρου. Η βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν εκεί οι αμυντικοί του Ακρίτα. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Και πάλι η μπάλα θα φτάσει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ακρίτα. Διαμαρτύρονται ότι υπήρχε εκεί offside. Του Δοξάτου, όλοι βρίσκονται μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ακρίτα. Μπάλα θα φτάσει μέσα στην μεγάλη περιοχή, θα απομακρύνουν οι αμυντικοί. Εκεί θα προσπαθήσει ο Ακρίτας να βγει στην αντεπίθεση με τον Ηλιάδη και τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης προσπαθεί να βγει, δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα θα φτάσει πίσω στον Καρασάβα, κακή. Και έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού. Λήξη του παιχνιδιού λοιπόν εδώ στο δημοτικό στάδιο του Νευροκοπίου. Ο Ακρίτας Νευροκοπίου είναι πρωταθλητής 2012-2013 της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Δράμας. Ιστορικές στιγμές για έναν ιστορικό σύλλογο. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Ακρίτα. Τέτοια επιτυχία του είχα τουλάχιστον εγώ προσωπικά να τη ζήσω 30 ολόκληρα χρόνια, όταν το 1982 η ομάδα του Ακρίτα αγωνιζόταν στην 4η εθνική κατηγορία. Βλέπω πάτσες γελαστές, παξανάρτηρουν πυρήνα και παξανάρτουν ευρωχές, παξανάρτηρουν πυρήνα. Μα κάτι άραξαν κοπές. Ιστορικές στιγμές για την ομάδα, θέλει σίγουρα τέτοιες χαρές μέσα σε όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στον προπονητή, στη διοίκηση, σε όλο τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα κοντά μας. Αυτό
Είναι και ένα τέλος αλλά και μία αρχή για την ομάδα του λεκανοπεδίου μας. Εκείς που κάνατε και αλλάξατε ακόμα και το σύστημα σε 4-3-3 στον δεύτερο γεγονός, δεν καταφέρατε να πετύχετε τον κόσμο. Ωστόσο, όλος ο κόσμος συνειδητοποιεί το γεγονός ότι δύο πολύ καλές σάξιες ομάδες διεκδίκησαν τον τίτλο του πρωταθλητή. Μένει η πικρία ότι τελικά το Δοξάτο δεν είναι πρωταθλητής. Κοιτάξτε να πείτε, σίγουρα υπάρχει πικρία, έτσι, αλλά παράλληλα υπάρχει μια ικανοποίηση γιατί αυτή η ομάδα δεν τερμάτισε πρώτη, εμείς δηλαδή, έχουμε κερδίσει την πρώτη δύο φορές και κάνουμε δύο ισοπαλίες. Μάλιστα η ισοπαλία που έγινε μέσα σε εμάς ήταν μια ισοπαλία που έγινε μαζική άμυνα. Τώρα αυτό το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Παρ' όλα αυτά χάσαμε εμείς τις πιο κλασικές ευκαιρίες σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Εγώ είμαι περήφανος για τα παιδιά και βλέπω ότι η δική μου ομάδα άρχισε κάτι καλύτερο. Και το λέω με γνώση τα αποτελέσματα στα μεταξύ μας παιχνίδια. Έτσι, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Είχαμε τον τραυματισμό του Παναγιατόπουλου. Μήπως ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει? Νομίζω, δεν έχω πληροφορία, νομίζω ότι έχει μια διάστηση. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι σε αυτή τη φάση έχω την εντύπωση, δεν θα πω ότι το χτύπησε και εμένα, έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να, και να το δούμε από την κάμερα, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει αυτό το χτύπημα, γιατί ήταν χτύπημα στο κεφάλι και είναι κακό πράγμα. Αυτό είναι απαθή, δεν είναι πόλεμος, έτσι. Δεν έχω άποψη, έχω την εντύπωση όμως ότι μπορούσε να το έχει αποφύγει το χτύπημα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Θέλω να πω μόνο ένα τελευταίο. Ότι εγώ για αυτά τα παιδιά είμαι περήφανος, γιατί αν άλλη ομάδα έπεσε με τόσες απουσίες το μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος θα είχε σκορπίσει απέναντί της. Αυτή η ομάδα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έδειξε ότι είναι η ομάδα πάνω απ' όλα και μπορεί να βασίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές και όχι μονάχα σε κάποιες μονάδες που είχε. Πρωταθλήματος, η ομάδα του Μακρύτα που θα καθόριζε τον πρωταθλητή. Ήταν δύσκολο, το γνωρίζαμε από την αρχή. Ο κόσμος μας είπε να είμαστε συγκεντρωμένοι για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν, παίξαμε έτσι όπως θέλαμε. Το Δοξάτο μπορώ να πω ότι στο πρώτο μήχρονο ήταν καλύτερο από εμάς, αλλά στο δεύτερο ισορροπήσαμε το παιχνίδι και ήμασταν, μπορώ να πω, κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, είμαστε πρωταθλητές και θα το χαρούμε γιατί είμαστε όλα τα παιδιά από εδώ, από το λεκανοπέδιο και αυτό είναι που μετράει εμάς. Νομίζω πως όλη η χρονιά βγήκε τώρα, όλη η προσπάθεια όλη τη χρονιά. Ήμασταν καλοί, προσπαθήσαμε σήμερα πάρα πολύ και νομίζω πως το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Είμαστε δίκαια πρωταθλητές. Ευχαριστώ. Πολλά χρόνια κοντά στην ομάδα με μεγάλους αγώνες, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από την προσωπική σου και επαγγελματική ζωή. Η κόπη σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις? Νομίζω μετά από αυτό το αποτέλεσμα, εντάξει, δεν εννοώ το σημερινό και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μόνο. Η ομάδα έχει ένα στόχο τριετίας, μέσα σε αυτό το στόχο. Σε αυτή την τριετία κατέκτησε τρεις τίτλους. Τι περισσότερο μπορεί να κάνει με δικά της παιδιά? Θέλω να ευχαριστήσω όμως ιδιαίτερα ένα παιδί που έχουμε. Είναι από την Προσοτσάνη, τον νεόφυτο του Χατζημιουργιά, γιατί πραγματικά έχει αφομοιωθεί τόσο στο σύνολο. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να ξεχάσω και την προσφορά σε αυτή την ομάδα του Αστερίου, του Χρήστου, του Θεοφύλακτου, του Νικολαίδη, του Κωστάκη, του Παπαδόπουλου, που είναι παιδιά που υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν σίγουρα δίπλα μας στην ομάδα και από αυτή την επιτυχία προσωπικά για μένα έχουν κομμάτι αυτοί. Εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς είμαστε, νομίζω, περνάμε στην τέτοια ενημερία. Αυτοί αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί το είπε πολλές φορές στην πορεία της χρονιάς ο κομμάτι μας. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές παίρνουν όλοι αφιλοκερδώς για το χωριό τους, αγαπά το χωριό τους. Και ίσως είναι και παράδειγμα για όλα τα υπόλοιπα χωριά. Ευχαριστώ. Και βλέπω πάτσες και